Μπορεί τώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι να βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο οι παραολυμπιονίκες μας βρίσκονται στην κορύφωση της προετοιμασίας τους για τη διοργάνωση που ακολουθεί στο τέλος του μήνα. Πριν λίγες ημέρες η Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε ότι σημεοφόρος της Εθνικής Αποστολής θα είναι ο μεσαρίτης παραολυμπιονίκης Μανώλης Στεφανουδάκης μαζί με την παραολυμπιονίκη του Τζούντο Θεοδόρα Πασχαλίδου. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον Μανώλη Στεφανουδάκη να μιλήσουμε για αυτή την κορυφαία τιμητική διάκριση στην καριέρα του. Καλησπέρα Μανώλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είσαι καλά. Στην τέταρτη λοιπόν παραολυμπιάδα της καριέρας σου θα είσαι και σημεοφόρος. Θέλω να μας μεταφέρεις λίγο τα συναισθήματά σου στο άκουσμα αυτής της είδησης. Σίγουρα το να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου κρατώντας τη σημαία και στην παρέλαση να εκπροσωπείς και τους συναθλητές σου, νομίζω είναι από μόνο του προσωπικά για μένα σαν να είναι μια μεγάλη διάκριση, σαν να είναι ένα επιπλέον μετάλλιο, ένας επιπλέον τίτλος που ο κάθε αθλητής θα ήθελε να το ζήσει στην καριέρα του, την αθλητική του καριέρα, και εγώ νιώθω από τους τυχερούς αθλητές που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Μανώλη, πραγματικά είναι έτσι όπως το είπες και εγώ την ίδια αίσθηση έχω, ότι το να επιλέγεσαι δηλαδή σημεοφόρος είναι κατά έναν τρόπο ένα μετάλλιο ήθους και αναγνώρισης, θα έλεγα, από την ίδια τη χώρα για την όλη προσφορά σου στον αθλητισμό, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Δεν έχουν σημασία μόνο τα μετάλλια για να μπεις σημεοφόρος. Νομίζω ότι λαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα υπόψη από την Ολομέλεια για να βρεις σημεοφόρους και να επιλέξεις, που αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαιτέρως, γιατί στο πρόσωπό μου αλλά και στο πρόσωπο της Δώρας νομίζω ότι βλέπουν κάτι πολύ σημαντικό πέρα από τα μετάλλια και αναγνωρίζεται η δουλειά μας, αναγνωρίζεται το ήθος μας, αναγνωρίζεται όλο αυτό που έχουμε προσφέρει και στον χώρο του αθλητισμού αλλά γενικότερα στη ζωή. Μανώλη, και βλέποντάς έτσι και πίσω σου στο background όλα αυτά τα μετάλλια, την πλουσιότητα της συλλογής σου από τη συμμετοχή σου σε παγκόσμιες και διεθνείς διοργανώσεις, εγώ θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό το χάλκινο παραολυμπιακό μετάλλιο στον ακοντισμό στο Λονδίνο το 2012, το χρυσό στο Ρίο το 2016, τέταρτο στο Τόκιο το 2021 και τώρα τι λοιπόν? Τώρα κυνηγάμε να μπούμε στην τελική εξάδα και εννοείται ότι στόχος μας είναι να καταφέρουμε να κουμπίσουμε το βάθρο. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρουμε ότι είναι η τέταρτη κατά σειρά παραολυμπιάδα και τα έχουμε δώσει όλα, όμως έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε προετοιμαστεί τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες να καταφέρουμε να κουμπίσουμε βάθρο και αυτό σαν ο στόχος. Τώρα είναι το Παρίσι για μας λίγο δύσκολο και το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, όσες φορές να έχουμε αγωνιστεί, λόγω καιρού. Αν τώρα σταθούμε και τυχεροί και έχουμε μια καλή μέρα, ίσως να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε ακόμα μια διάκριση σημαντική. Αλλά μόνο και μόνο που θα βρεθούμε εκεί, στην τέταρτη παραολυμπιάδα, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και ξανά έχουμε το ειστήριο, για μένα και για τον προπονητή μου, μόνο που είμαστε εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε σένα και στον Ιπποκράτη το Σκατζάκι αξίζουν τα εύσημα, Μανώλη Στεφανουδάκη, και θέλω να μας πεις από πού αντλείς αυτή τη δύναμη για να παραμένεις τόσα χρόνια στην ελίτ του αθλητισμού έχοντας έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο. Καταρχάς να πω ότι με τον προπονητή μου πλέον οι σχέσεις που έχουμε είναι αδερφικές. Είναι ένας άνθρωπος που με ψυχώνει πάρα πολύ για να παραμείνω στο χώρο, με στηρίζει πάρα πολύ και εννοείται ότι η οικογένειά μου είναι δίπλα μου. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι αντλούμε όλη η δύναμη, όλη μου η ομάδα, όλοι μου που με πλαισιώνουν από την αγάπη του κόσμου. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το να παίρνεις καθημερινά την αγάπη του κόσμου και την υποστήριξη του κόσμου. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε, Μαρία μου, αυτή τη στιγμή και εκπροσωπούμε τη χώρα μας, εκπροσωπούμε τον τόπο μας, την Κρήτη μας, το κάνουμε γιατί θέλουμε και εμείς με τη σειρά μας να ανταποδώσουμε στον κόσμο που είναι στο πλευρό μας. Και είναι σημαντικό το να βλέπεις τουλάχιστον για μένα πρώτη φορά στην τέταρτη μου παραολυμπιάδα ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπει στη διαδικασία γύρω στα 40 άτομα από την περιοχή μου να βρεθούν στο Παρίσι και να με υποστηρίξουν με μια πολύ μεγάλη κερκίδα για μένα. Άρα λοιπόν νομίζω στον κόσμο οφείλω. Οφείλω να δώσω τον καλύτερό με αυτό. Μανώλη Στεφανουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου στην Κρήτη σήμερα. Περιμένουμε αγωνίως βέβαια να σε δούμε στην Παραολυμπιάδα και να ευχηθούμε βέβαια, γιατί όχι, και το βάθρο. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.